Και αναφερόμαστε φυσικά στον Γιάννη τον Ρετζεπέρη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδράμει αποφασιστικά στην προσπάθεια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Άρη να ανέβει κατηγορία. Κάτι που υλοποιήθηκε την Κυριακή, έγινε γεγονός την Κυριακή. Πάμε να τον καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και σε εσάς. Είμαι πολύ καλά. Φαντάζομαι είστε καλύτερα από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε και πέτυχε την άνοδο. Αυτό είναι σίγουρο. Το περιμέναμε 2 χρόνια και χαρήκαμε πάρα πολύ. Και εγώ και οι συνεργάτες μου. Μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Γιαννάκη τις προηγούμενες ημέρες. Καταρχήν δεν ξέρω, έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο? Όχι, δεν έχω. Γιατί κάτι μικροφωνίζει στη γραμμή, θα το δούμε, θα το δουν οι τεχνικοί μας. Μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Γιαννάκη, μας έλεγε τη διαφορά που έχει το συγκεκριμένο τμήμα του Ερασιτέχνη Άρη με τα υπόλοιπα. Υγεία οικονομική. Προσπαθούμε να κάνουμε έναν σωστό προγραμματισμό στα πλαίσια της πολύ δύσκολης περίοδου που περνάει ο Σύλλογος και η χώρα. Αυτό φαίνεται ότι πέτυχε και απέδωσε και καρπούς. Πώς και δεν απογοητευτήκατε από την περσινή αναποδιά, γιατί τελευταία αγωνιστική ο Άρης έχασε πέρσι την άνοδο. Παρ' όλα αυτά μείνατε στο τμήμα. Πράγματι πέρσι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ατυχία, όπως θα ξέρετε και εσείς και οι ακροατές του ραδιοφώνου σας. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε και μάλιστα μέσα σε αγώνα τον προπονητή που είχαμε πέρσι, τον Γιώργο τον Περσεντή. Αυτό επηρέασε και όλη την απόδοση της ομάδος, αλλά μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και δεν θέλαμε να την αφήσουμε στη μέση. Και δικαιωθήκατε φέτος. Έτσι συνεχίσαμε φέτος με την ίδια δύναμη και πετύχαμε το στόχο μας. Πάντως δεν το λέω τώρα για να ευλογήσω τα γένια σας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους στη δεδομένη χρονική στιγμή να προσφέρουν χρήματα σε ένα τμήμα αθλητικό που δεν την χάνει και ιδιαίτερης προβολής. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, είναι γυναικείο βόλεϊ. Τι να σας πω. Ναι. Επ' αυτού, το γυναικείο βόλεϊ είναι ένα άθλημα το οποίο μου άρεσε και από την προηγούμενη θητεία μου που είχα στο Σύλλογο του Ανατόλια, στο οποίο υπήρξα πρόεδρος για 6 χρόνια. Και επειδή είμαι Αριανός από πολύ μικρός, είπα να προσφέρουμε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει και στον Σύλλογο αυτόν, ώστε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Τώρα υπάρχουν σκέψεις για παραμονή στην πιο δύσκολη κατηγορία, στην Α1, στην πιο απαιτητική? Σκέψεις υπάρχουν. Και όχι μόνο σκέψεις. Υπάρχει και θέληση, υπάρχει και όραμα, υπάρχει και η τεχνογνωσία. Χρειάζεται βέβαια και η συνένεση, η συμφωνία του Συλλόγου. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από τον αθλητικό σύλλογο που λέγεται Άρης και που έχει τον πρώτο λόγο. 100% το τμήμα ανήκει στον Ερασιτέχνη. Η συνεργασία σας πώς ήταν και πέρσι και φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τον Ερασιτέχνη? Και αν κρίνετε ότι από αυτή τη συνεργασία υπάρχει πρόσφορο έδαφος να τη συνεχίσετε για την επόμενη χρονιά? Είχε γίνει η συνεννόηση πριν από 2 χρόνια με επιπροεδρίας Νίκου Παπαδόπουλου. Τότε είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε μια προσπάθεια 2 ετών, η οποία να είχε ως στόχο την άνοδο της ομάδας στην Α1 κατηγορία. Αυτό λοιπόν δεν καταφέραμε να το πετύχουμε την πρώτη χρονιά, το πετύχαμε φέτος. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια καινούργια συμφωνία, για την οποία έχουμε συγκεκριμένη άποψη και θα σας την εξηγήσω, που θα επιτρέψει να λειτουργήσει η ομάδα το ίδιο καλά και στην Α1 κατηγορία. Η άνοδος στην ανώτερη κατηγορία, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει τα δεδομένα. Χρειάζεται ένας μεγαλύτερος προγραμματισμός, χρειάζονται κάποια μεγαλύτερα έξοδα
και χρειάζεται και ένας μεγαλύτερος επαγγελματισμός. Μας έλεγε χθες ο προπονητής της ομάδας, για παράδειγμα, τον οποίο φιλοξενήσαμε, ότι χρειάζεται ξένες παίκτριες του χρόνου η ομάδα στην Α1. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το επιθυμητό. Ναι, όλες οι ομάδες της Α1 προσπαθούν να εντάξουν στη δύναμή τους μία-δύο ξένες παίκτριες, οι οποίες βοηθούν ουσιαστικά την πορεία της ομάδας στην Α1. Και εμείς θα το προσπαθήσουμε αυτό. Αλλά ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο, ότι για να μπορέσει να σταθεί η ομάδα στην Α1 θα πρέπει να ακολουθήσει ένα μοντέλο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της ομάδας. Δηλαδή να μπορεί να έχει, να αυτοχρηματοδοτείται, ώστε να έχει διάρκεια αυτή η προσπάθεια. Εάν περιστασιακά βρεθούν κάποια χρήματα από χορηγίες τα οποία την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρξουν, τότε η προσπάθεια αυτή που έγινε αυτά τα χρόνια θα πάει χαμένη. Αυτή λοιπόν η βιωσιμότητα της ομάδος περνάει μέσα από την αντιμετώπιση του τμήματος του βόλεϊ σαν σύνολο, ξεκινώντας από τις ακαδημίες, από τις μικρότερες ηλικίες μέχρι τη γυναικεία ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί το τμήμα του βόλεϊ του Άρη να εμφανιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο με συνέχεια από τη μία κατηγορία στην άλλη, και ταυτόχρονα να έχει και μία μαγιά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, οικονομική, η οποία να μπορέσει να την ανεξαρτοποιήσει από περιστασιακές χορηγίες. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να πετύχει σε μία χρονιά. Έχουμε ένα πλάνο μιας διετίας ή τριετίας. Πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να επιτευχθεί, και πιστεύουμε επίσης ότι είναι και ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει ένα τμήμα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει ο σύλλογος. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να εφαρμοστεί και στην ανδρική ομάδα, ή μιλάτε αποκλειστικά για το δικό σας το πεδίο που είναι το γυναικείο βόλεϊ? Καταρχήν μιλώ για το δικό μας πεδίο, γιατί κάθε τμήμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι... Και ανάγκες, έτσι. Και ανάγκες. Το ανδρικό βόλεϊ έχει πολύ περισσότερες ανάγκες. Έχει και παλιές οφειλές, αρκετές. Έχει και παλιές οφειλές, δυστυχώς, που βαρύνουν τα τμήματα και δεν τα αφήνουν να προχωρήσουν. Μάλιστα. Άρα μιλάτε για τις ακαδημίες των κοριτσιών, έτσι να το πω απλά. Των κοριτσιών, ναι. Το ανδρικό βόλεϊ δεν έχει τόσο μεγάλη... τόσο μεγάλο εύρος στις ακαδημίες των παιδιών. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις ελληνικές ομάδες, και επομένως δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης και στο τμήμα του ανδρικού βόλεϊ. Πάνε στην μπάλα και στο μπάσκετ δηλαδή τα παιδάκια τα περισσότερα? Πηγαίνουν κυρίως στο ποδόσφαιρο και δευτερευόντως στο μπάσκετ πια. Είμαστε. Άρα υπάρχει ένα έδαφος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις ακαδημίες του βόλεϊ, που το βλέπετε κι εσείς. Προφανώς θα το συζητήσετε και με τον Εραστέχνη Άρη. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, βοηθήστε με, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Θέλετε να κάνετε κάτι ανάλογο που γίνεται και στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, που την πήρε τις ακαδημίες του μπάσκετ υπό τη σκέπη της ΙΚΑΕ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τις πήρε από τον Εραστέχνη εξ ολοκλήρου. Τις δουλεύει, να πω απλά, ΙΚΑΕ. Αυτό είναι το μοντέλο που σκεφτόμαστε, ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα το συζητήσετε και με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη. Ανάλογα και με τις εξελίξεις φυσικά που θα υπάρξουν στο τέλος της σεζόν και με στον Ερασιτέχνη. Γιατί αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι με τη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν, γιατί πλέον ο Ερασιτέχνης φέτος έχει και υπό τη σκέπη του και το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις και στον Ερασιτέχνη. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από κοινού, λογικά. Οπωσδήποτε έτσι είναι. Μάλιστα. Και το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι η ατμομηχανή αυτή τη στιγμή του συλλόγου. Ελπίζουμε να πάει καλά και να επιτύχει το στόχο της ανόδου. Πρέπει να φτάσει στο τέρμα η ατμομηχανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς πραγματικά, επειδή είμαστε μια εκπομπή που λέγεται All About Άρης, από πίσω μας είναι ένα site το οποίο ασχολείται με τον Άρη. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προβάλλουμε όλα τα αθλήματα, και γι' αυτό υπήρχαν και αφιερώματα από την προσπάθεια των κοριτσιών. Αλλά χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους που στις δύσκολες στιγμές προσφέρουν οικονομικά σε τμήματα του συλλόγου.
Γιατί κύριε Τζεπέρη, να σας πούμε την αλήθεια, δεν είστε και πάρα πολλοί που έχετε μείνει να προσφέρετε οικονομικά. Και το χρειάζεται αυτό ο σύλλογος. Το χρειάζεται πραγματικά. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς κοντά στον Άρη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.